Πίκτορ εδώ και σήμερα έχουμε νέα βιντεάρα με rewind. Κάναμε το comeback στα rewind. Το προηγούμενο δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν, τόσο καιρό που είχε περάσει που το ανέβασα. Πάντως ανεβάζουμε ένα rewind το οποίο και αυτό είχε γίνει σε stream. Γενικά τα τελευταία rewind έχουν γίνει σε stream στο trovo.live κάτω το Πίκτορ. Και έχουμε αρχίσει να κάνουμε και πιο πολλά career πλέον από ό,τι είχαμε πριν. Γιατί ξέρετε ότι στο τρόβο κάνουμε κυρίως Ultimate Team. Λοιπόν, έχουμε την καριέρα του Γκάβι, μιας και ήταν επίκαιρο θέμα. Εντάξει, τώρα που ανεβαίνει το βίντεο, ίσως να μην είναι και τόσο. Με αυτό που παίχτηκε με τον Πικέ, δεν ξέρω αν αληθεύει η φήμη ότι πήγε ο Πικέ με τη μητέρα του Γκάβι. Αλλά έτσι έλεγαν πολλά site. Οπότε είπα, αφού είναι επίκαιρο θέμα, ας κάνουμε και την καριέρα. Είναι και ένας ποτενσιαλάτος παίκτης, οπότε μπορεί να φτάσει αρκετό rating. Έχουμε 10 σεζόν μπροστά μας. Πάμε να δούμε πώς αναπτύχθηκε η καριέρα αυτού του πιτσιρικά. Lego. Και έχουμε και special πραγματάκι μέσα με τον Πικέ, ο οποίος σίγουρα θα δει αυτό το βίντεο. Πήγαμε! Πρώτο πράγμα, chat, που θα κάνουμε το save μας σήμερα είναι να πάμε εδώ στη squad. Και επειδή το πάμε σύμφωνα με τις φήμες στο σημερινό fame, στο σημερινό μας save, ο Γκάβι, όπως θα έχετε δει, έχει αναφέρει, υποτίθεται, ότι νιώθει άβολα με την ομάδα και θέλει να αποχωρήσει με αυτό που γίνεται με τον Πικέ. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε σωστή διοίκηση και έχουμε πάρει τον ρόλο της διοίκησης πλέον, ο Πικέ έχει βάλει σε δύσκολη θέση τον Γκάβι. Άρα, Πικέ, θα φύγεις από την ομάδα. Release Πικέ σε αυτό το save σήμερα, chat. Και πάμε, chat, να βάλουμε development plan σε αυτήν εδώ την παικτάρα. Όπου, για να δούμε ποιο έχει τις λιγότερες εβδομάδες, το box to box, 18 εβδομαδούλες. Άλλη Alves θα βγει για να μπει ο Σέρτζι Ρομπέρτο που έχει καλύτερο rating. Αραούχο με Λεγκλέ εδώ πέρα. Τζόρντι Άλμπα στα αριστερά. Γκάβι Ντε Γιόνγκ, Φεράν Τόρες στα δεξιά. Μαζί με Αμπαμεγιάνγκ, Στράγκερ και Ντεπάι αριστερά. Θα μπορεί να παίξει και ο Ντεμπελέ εδώ. Και νομίζω είναι καλύτερο ο Ντεμπελέ από Φεραν Τόρες. Έχουμε κάνει rewind Φεραν Τόρες, οπότε θα φάει πάγκο Φεραν Τόρες. Οπότε αυτή είναι η δεκάδα της Μπάρτσα. Βάλαμε και το development plan. Έχουμε και Μουντιάλ με την Ισπανία. Θέλω να δω πάντως τίτλο με εθνική Ισπανίας, γιατί σπάνια βλέπουμε να παίρνουν τίτλους οι παίκτες που κάνουμε τα rewind. Και πάμε, chat, για πρώτη σεζόν. Έχουμε και λέμε. Για να δούμε τι έκανε η Μπαρτσελόνα, chat, πρώτη σεζόν. Πήρε κανένα τίτλο, Γκάβι? La Liga η Μπαρτσελόνα θα βγει τέταρτη, chat. Πολύ άσχημο. Super Cup Ισπανίας, τι έκανε η Μπάρτσα? Δεν θα τον πάρει, θα τον πάρει Ατλέτικο το Super Cup. Και θα χάσουμε εμείς το El Clásico 0-2 από τη Real Madrid. Copa de Ισπάνια θα το πάρει Sociedad. Τελικό με Αλμέρια. Ό,τι να είναι γενικά το save, βλέπετε. Ημιτελικός δεν γύρευε. Round of 32. 3-2 από τη Sociedad V. Από τη Sociedad V έχασε η Μπαρτσελόνα, chat. Τσουλού, η μόνη μας ελπίδα, chat. Η Μπαρτσελόνα, chat, όπως και στην πραγματικότητα, δεν θα μπορέσει να περάσει καν από τα group stage και θα βγει τρίτη, όπου θα πάει Europa League. Άμα αποκλειστούμε και από την Eintracht, εντάξει. Και θα το σηκώσει Μίλαν νικώντας 5-4 στα πέναλτι την Bayern. Βλέπουμε ότι πάλι με τα patch έχουν κάνει δυνατή τη Μίλανε. Preliminary round. 8-3 νικά με την Genk. Round of 16. 1-7 τη Γαλατασαράι. Γιατί είναι η Real Madrid στο Europa League, ρε φίλε, chat? Λέτε να δούμε κανένα κλασικό, chat. 2-3 νικά με τη West Ham, chat. Είμαστε. Ο Ολυμπιακός πήγε quarter finals εδώ μεταξύ και έχασε με το ζόρι από την Dortmund. 2-1. Η Real αποκλείστηκε από την Ατλέτικο. Όλη η Ισπανία στο Europa League, όπως βλέπετε. Και η Ατλέτικο και η Real και η Μπάρτσα. Και έχουμε τρομερό ημιτελικό με πολύ δυνατές ομάδες. Θα αποκλειστούμε από την Dortmund. 3-4 στον ημιτελικό και έχουμε τελικό Europa League Dortmund vs Atletico Madrid, όπου θα το σηκώσει κιόλας η Dortmund. 3-2, φοβερή Dortmund, απέλυσε και τον Ολυμπιακό. Γκάβι 79 rating, ναι. Όπως το φαντάστηκα, ο Γκάβι δεν έπαιζε βασικός, έπαιζε ο Πέδρη. Ναι, έπαιζε ο Πέδρη στη θέση του, δυστυχώς. Κοίτα, το καλό είναι ότι ο Μπουσκέτς τώρα έχει μεγαλώσει και σιγά σιγά ίσως χάσει τη θέση του βασικού. Από την άλλη όμως, chat, ο Γκάβι δεν μπορεί να παίξει νομίζω CDM. Είναι CMLW και right wing, λέει εδώ. Μπορούμε να τον βάλουμε δηλαδή αριστερά? Όχι, τον έχει με τέτοιο. Του χρόνου πάλι δύσκολα θα πάρουμε θέση βασικού. Οπότε νομίζω είναι καλύτερο να φύγουμε από την Μπαρτσελόνα. Ανέβηκε συν 2 rating πάντως. Ναι, έπαιξε 10 ματσάκια παρεμπιπτόντως. Παίζει να μπήκε σαν αλλαγή. Έκανε 6 average overall. Δεν έβαλε όμως ούτε ένα goal, ούτε έβγαλε κάποια assist. Έχει και το Mundial by the way, chat. Δεν τσεκάραμε το Mundial. Θέλω να δω λίγο και πού πήγε ο Πικέ. Ισπανία, Ιταλία, Κίνα και Φιλανδία όμιλος. Νομίζω είναι easy πρόκριση. Μόνο η Ιταλία είναι κάτι το δύσκολο. Οπότε πάμε επόμενη σεζόν να δούμε τι θα κάνει και στο Μουντιάλο Γκάβι. Δεν νομίζω να είναι στην εθνική βέβαια από τόσο μικρός. 17 χρονών είναι ακόμα. Λοιπόν, ναι, ο Γκάβι δεν τον έχει πάρει η εθνική Ισπανία. Θα έδειχνε αυτό αν τον έπαιρνε. Ο Πικέ πήγε Manchester United, chat. Ελπίζω να κάνει τη χειρότερη καριέρα που υπάρχει. Όχι, Πικέ, εννοείται πως σε θέλουμε. Εντάξει, ακουγόταν πάντως για Manchester United το Πικέ, chat. Οπότε είναι λίγο ρεαλιστικό. Πάμε να βάλουμε τον Γκάβι. Transfer list. Γκάβι transfer offer, να το, chat. Από Χετάφε.
Για 25-400. Η Χετάφε είναι από Μαδρίτη. Είναι, είναι θεωρητικά ψιλο-rival της Μπαρσελόνα. Και αν πάει η Χετάφε θα είναι μεγάλος traitor chat. Από την άλλη είναι Ισπανός και οι Ισπανοί δύσκολα φεύγουν από τη χώρα τους. Θα μου πεις όμως, δεν έχει και κάτι να κρατήσει στην Μπάρτσα. Δεν την προδίδει θεωρητικά, γιατί δεν έκανε και καμιά καριέρα στην Μπαρσελόνα. Έπαιξε λίγα μάτσα απλά μαζί της. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε την Μπαρσελόνα και να πάμε στη Χετάφε, όπου θα πάρει σίγουρα θέση βασικού και θα κάνει μια πολύ δυνατή σεζόν, πιστεύω. Η Τσά δεν δέχτηκε η Χετάφε, δεν ξέρω. Συνεχίζουμε. Πάμε λίγο. Κάτσε να δούμε τι έγινε στο Μουντιάλ. Πάμε να δούμε λίγο τι παίχτηκε στο Μουντιάλ. Η Εθνική Ισπανία σκέτα και να το πήρε χωρίς τον Γκάβι ήταν λίγο κακό. Η Ελλάδα πρώτη στον όμιλο. Με Αργεντινή, Ρουμανία και Τσεχία. Τους ξεφτύλισε όλους. 2-2 με Αργεντινή. Η Ισπανία δεύτερη στον όμιλο. Πάρε. Ζωρίστηκε πάρα πολύ να περάσει η Ισπανία. Θα παίξει με πρώτο. Πάμε. Ισπανία, Εθνική Ελλάδα. Τσάτ. Βραζιλία, Ισπανία. 0-3. Quarter finals η Εθνική Ισπανία. Τσάτ. Και η Ελλάδα πέρασε επίσης τα quarter finals νικώντας τα πέναλτι την Αυστραλία. Τσάτ. Και χάνουμε. Και εμείς και η Ελλάδα θα χάσουμε στα quarter finals. 3-2 η Ελλάδα από την Αμερική και 2-1 εμείς από τη Γερμανία. Και θα το πάρει το Μουντιάλ η Εθνική Αγγλίας. 3-2 νικώντας τη Γερμανία, τσάτ. Γκάβι transfer offer. Για να δούμε από ποιον είναι, τσάτ. Δεύτερη πρόταση. Από Juventus! Ιταλιάνος Γκάβι. Δίπλα είναι η Ιταλία στην Ισπανία πάντως. Θα έλεγα ότι είναι παρόμοιες χώρες. Ωραία. Τσάτ, accept στη Juventus. Γκάβι sold, τσάτ, ναι. Πουλήθηκε στη Juventus ο Γκάβι, τσάτ. Πιεμόντε Κάλσιο, σου ερχόμαστε, τσάτ. Πάμε για δεύτερη σεζόν στην Σέρια, όπου ελπίζουμε να δούμε τον Γκάβι βασικό. Γιατί αν το δούμε πάλι παγκίτη, δεν θα πάει καλά αυτό. Ήρθε η ώρα για Κιελίνη και μάνα Γκάβι, λέει ο Λας. Όχι. Για να δούμε λίγο την squad της Juve. Τι σύστημα είναι αυτό το περίεργο, ρε. 4-1-2-1-2. Δεν θα το πειράξει το σύστημα, άμα κολλάει ο Γκάβι. Κιελίνη 79 rating. Σέσνη κάτω από τα δοκάρια. Ντανίλο δεξί back. Θα τον αφήσω βασικό στη θέση του Τραωρέ φέτος. Και ο Τραωρέ μεγάλος είναι, by the way. Τελίξ θα συμπεί με Κιελίνη. Εντάξει, ο Κιελίνη θα βγει νομίζω. Δεν έκανε retire, ανανέωσε. Παίζει να ανανέωσε. Θα μπει ο Μπονούτσι στη θέση του Κιελίνη. Αριστερό back blind. Θα κρατήσουμε blind, ξέρω εγώ. CDM Locatelli. Οκ. Okay. Ζακάρια μετά έχει εδώ επίσης το CM. Ο οποίος δεν παίζει CM, ρε φίλο Ζακάρια. Θα μπει ο Μακίν. Εγώ λέω να βάλουμε Μακίν εδώ. Ή όχι. Θα βάλω Ραμπιό εδώ. Και εδώ πέρα στη θέση του Ζακάρια θα βάλουμε τον Γκάβι. Πάλι τσάτ είναι λίγο επίφοβος ο Γκάβι στο να παίζει βασικός. Δεκάρι την μπάλα. Ο οποίος έφυγε και αυτός από την Juventus. Striker Kin με Βλάχοβιτς. Ωραία ομαδούλα η Juventus, αλλά είναι λίγο το περίεργο το σύστημά της. Έχει και τον Κουλουσεύσκι εκτός, που γύρισε από την Tottenham. Δεν θα αλλάξω το σύστημα, να ξέρετε, chat. Τι θέλει φέτος. 8 εβδομαδούλες βλέπουμε είναι όλα. Θα το αφήσω πάλι box to box. Θα το αφήσω όπως πριν το ίδιο. Να το ανεβάσει να το τερματίσει το box του. Και πάμε τώρα να παίξουμε τη δεύτερη σεζόν με Juve. Έχει χάσει και πρώτο αγώνα. Στο Super Cup έχασε η Juventus από τη Lazio 1-2. Έμε. Αμαύρε, πώς ξεκινήσαμε έτσι. Δεύτερη σεζόν. Για να δούμε τι έκανε ο Γκάβι με τη φανέλα της Piemonte Calcio. Ναι! Ναι, τσακ! Η Juventus είναι πρωταθλήτρια Ιταλίας. Θα πάρει την Serie A. Έκτη η Βενετσιάρα, by the way. Η Μίλαν βγήκε 7η ενώ πέρσι πήρε Champions League. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε αυτό. Και ναι, τσάτ, είμαστε πρωταθλητές Ιταλίας. Πρώτος τίτλος για τον Γκάβι ήδη στη δεύτερη του σεζόν. Super Cup είδαμε ότι το χάσαμε από τη Λάτσιο πριν. 1-2. Κύπελο Ιταλίας. Θα το πάρει η Νάπολη 3-2 νικώντας τη Λάτσιο. Εμείς χάσαμε στον ημιτελικό από την Νάπολη 4-2. Και πάμε τώρα στο Champions League, τσάτ. Το Champions League δεν μας θέλει όπως φαίνεται. Η ΑΕΚ, εδώ πέρα μας νίκησε η ΑΕΚ, τσάτ, όπως βλέπετε. 1-0 η ΑΕΚ νίκησε την Piemonte Calcio, ας πούμε. Πήγαμε να χάσουμε και την θέση μας στο Europa League από την ΑΕΚ. Ποιος θα πάρει το Champions League? Η Bayern, που βγήκε πρώτη στον όμιλό μας τελικό με την Παρί. Ένας rewind τελικός. 4-1 όμως αυτή τη φορά. Πάμε Europa. Θα νικήσουμε τη Σπάρτα Πράγας. Έλα, με κάνω πάω Ολυμπιακό, θα τύχουμε. Τύχαμε με την ΑΕΚ. Ας τύχουμε όλες τις ελληνικές. Θα αποκλειστούμε από τη Sociedad 5-4 την προηγούμενη πρωταθλήτρια. Και το Europa League θα το σηκώσει τότε να 4-3 νικώντας τη Λειψία στο τελικό. Για να δούμε όμως τώρα ο Γκάβι, τσατ, πόσο rating έφτασε. Ο Γκάβι βλέπουμε ότι είναι πράσινος, που σημαίνει ότι ίσως είχε θέση βασικό. Ο Κουλουσεύσκι μπήκε στη θέση του Κίν, όπως βλέπετε, έφυγε ο Κίν. Και πήγε 83 rating, τσατ. Οπότε ανέβηκε 80, 81, 82, 83. 4 ratings από πέρσι ανέβηκε ο Γκάβι. Πήρε θέση βασικού λογικά, θέλω να πιστεύω. Οπότε πάμε να δούμε και τι stats έκανε φέτος ο Γκάβι. Σε 47 ματσάκια ο Γκάβι φέτος, ναι, κι όμως έπαιξε. Έχει συν 37 εμφανίσεις από την πέρσι. 6,80 average overall. Και θα φτάσει τα 13 γκολάκια και τις 6 assist. Αρχίζει και εξελίζεται ωραίο ο Γκάβι. Τρίτη σεζόν, εγώ λέω να το κρατήσουμε στη Juve, μιας που πήρε φόρα τώρα. Μην του την κόψουμε.
και θα κάνουμε και δύο μεταγραφούλες και η ομάδα θα γίνει τούμπανη, τσάτ. Τέσνη συνεχίζει κάτω από τα δοκάρια. Ντανίλο δεν τραβάς και πολύ. Ίσως πάρουμε ένα δεξιμπακ. Πονούτσι θα βγει εδώ για να μπει ο Ακάντζη. Έχουμε και Ακάντζη στην ομάδα. Αριστερό μπακ έχουμε τον Νέβα που μπορεί να παίξει. CDM Λοκατέλη παραμένει. Ραμπιό θα παραμείνει στο CM, δεν θα μπει ο Μακίν. Γκάβι εδώ επίσης παραμένει. Την μπάλα παραμένει. Κουλουσεύσκι στο striker παίζει. Πιστεύω πως παίζει, έτσι. CF μπορεί να παίξει, οπότε λογικά μπορεί να παίξει εδώ. Πάμε για ένα δεξί back 100% και για ένα αριστερό. Μήπως πάμε για back chat. Κάτσε βάλουμε και development plan στον Γκάβι φέτος. Φέτος το κόβω να πηγαίνει τον Γκάβι κάνω 86 overall 87. Θα ανέβει αρκετά φέτος, να ξέρετε. Φέτος πόσες εβδομάδες θέλουν. Πάλι το box to box 7 εβδομάδες. Ωραία, θα το αφήσουμε πάλι box to box chat. Μέχρι να ανέβουν full οι εβδομάδες στο box to box και να μην ανεβαίνει άλλο. Ωραία, δεν θα πάμε για Walker γιατί είναι 33 χρονών chat και θα πέσει rating. Μπορεί να είναι ο καλύτερος σε θέμα rating, αλλά του χρόνου θα αρχίσει να πέφτει. Οπότε εγώ λέω να πάμε για ένα Μουκιέλε chat. Ναι, ναι, λογικά θα σου δώσω Κουλουσεύσκι, bro, ναι. Ναι, θα σου δώσω Κουλουσεύσκι, ναι. Τι ήρθε left back? Left back μας ήρθε Γκαγιά από Παρί. Πάρα πολύ σημαντικό left back και πολύ καλός παίκτης chat. 75-400 λέει πάει ο Γκαλιά. Κάδε μου πικέ. Συνεχίζει στη United, έχει πέσει 80 rating βέβαια. Δεν νομίζω να παίζει πλέον βασικός. Πάμε να τελειώσουμε την τρίτη σεζόν τσαταρά. Όπου έχει και Euro φέτος. Back to back πρωτάθλημα. Λέτε. Όχι, η Φιωρεντίνα το πήρε. Η Φιωρεντίνα. Ο εχθρός μας ρε. Δεν το περίμενα αυτό να γίνει. Η αλήθεια είναι. Η Βενέτσια από εκεί που πήρε το βγήκε έκτη. Σχεδόν πήγε για υποβασμό, ξέρω εγώ φέτος. Super Cup Ιταλίας θα το σηκώσουμε. Δεύτερος τίτλος για τον Γκάβι. 5-4 θα νικήσουμε στα πέναλτι την Νάπολη. Πάμε Coppa Italia. Όπου θα το πάρει πάλι η Νάπολη. Η Νάπολη γενικά της αρέσει το κύπελο. Back to back το πήρε, βλέπουμε. Χάσαμε εμείς εδώ. Από ποιον χάσαμε, ρε. Από τη Σαμπτόρια χάσαμε στους 16 στα πέναλτι. Α, σώπα, ρε. Περάσαμε από τα groups. Επιτέλους θα πάμε round of 16 μετά από 10 αιώνες, όπου θα αποκλειστούμε από την Dortmund. Δεύτερη φορά που μας αποκλείζει η Dortmund, μία με την Barça και τώρα με την Juve. Δεν φτάσαμε και πολύ μακριά, καλύτερα να πηγαίναμε Europa League και θα το πάρει η Barcelona το τσουλού. Τσάτ, έτσι. Επειδή φύγαμε από την Barça, είπε να πάρει και ένα τσουλού η Barcelona, ρε φίλε. Γιατί όχι. Και πάμε λίγο στο Euro να δούμε τι έκανε η Ισπανία ή αν είναι στα groups. Ναι, φέτος είναι το Euro, μπερδεύτηκα εγώ πριν. Η Ελλάδα πάλι είναι φέτος, τσάτ. Η Ισπανία πού είναι? Δεν... Α, είναι η Ισπανία. Με Γερμανία, Ουαλία και Ρουμανία. Ψιλοδύσκολος όμιλος, αλλά νομίζω μπορεί να περάσει. Τσατ. Έχουμε τον Γκάβι, τσατ. Πόσο rating πήγε φέτος? Από 83 θα ανέβει στο 85. Εδώ βλέπω Ραμπιό απογοητευμένο. Παίζει να παίζει ο Μακίν. Και την μπάλα επίσης βλέπω απογοητευμένο. Τι φάση, παίζει να παίζει Ζακαρέ Μακίν. Πάμε να δούμε και τι στάτσα έκανε ο Γκάβι φέτος. Και ο Γκάβι φέτος, τσατ, θα κάνει μια τρομερή σεζόν. Την καλύτερη του σεζόν ως τώρα. Και σε 45 ματσάκια τσάτ θα βάλει 21 γκολάσος και θα βγάλει 7 assist. Ο άλλος είναι CM και δείτε πόσο γκολ βάζει. Παίζει να πήρε και τη θέση του την μπάλα. Γκάβι σε 3 σεζόν θα φτάσει στα 34 γκολάκια, τις 13 assist, τα 2 τρόπαια και τις 0 χρυσές μπάλες. Εντάξει, χρυσή μπάλα δεν βλέπω ακόμα γιατί είναι πολύ νωρίς. Αν δεν φτάσει τουλάχιστον 90 rating δεν θα το τσεκάρω. Και πάμε τσάτ για 4η σεζόν όπου έχουμε και το Euro και θέλω πολύ να δω αν είναι στην εθνική Ισπανία στον Γκάβι. Εγώ λέω τσάτ πάντως να τον κρατήσουμε και μια τελευταία σεζόν στη Γιούβε. Γιατί ρε φίλε θέλω να τον δω να πηγαίνει καλά και στο τσουλού. Ο Γκάβι δεν πήγε στην εθνική Ισπανία στον Γκάβι τσάτ. Ούτε ο Βλάχοβιτς. Α, βασικά δεν έχει Σερβία γι' αυτό. Πω πολύ σαντ. Ξενέρωσα πάλι που δεν τον πήρε η Ισπανία. Εντάξει, το Μουντιάλ το επόμενο, αν δεν τον πάρει, θα είναι πολύ σαντ. Πάμε εδώ 24 του μηνός να δούμε τι έγινε Euro. Πάλι το box to box είναι το καλύτερο. Α, όχι. 5 εβδομάδες πλέον πήγε το ball winning midfielder, όπου θα ανεβάσει και το defending, το οποίο χρειάζεται λίγο και το defending, είναι αρκετά χαμηλό, η αλήθεια είναι. Οπότε πάμε ball winning midfielder που ανεβάζει τα defensive stats πιο πολύ. Η Ελλάδα βγήκε τελευταία, by the way. Και εντάξει, είχε δύσκολο όμιλο με Γαλλία, Ολλανδία. By the way, δεν πέρασε η Γαλλία και πέρασε η Σκωτία. Και έχουμε chat group stage όπου η Ισπανία θα βγει πρώτη με 3 στα 3. 9 ποντάκια, βέβαια δεν είναι ο Γκάβι, οπότε είναι λίγο αδιάφορο. Θα νικήσει το Βέλγιο 2-1. Όπου θα νικήσει την Ολλανδία 0-1. Και έχουμε τελικό Euro Ισπανία vs Ιταλία. Μια revenge του Mundial. Η Ισπανία θα πάρει το Euro. Τσάτ, δυστυχώς ο Γκάβι δεν είναι στην ομάδα, οπότε δεν θα το μετρήσουμε σαν τρόπαιο. Λοιπόν, στο κέντρο έχει Πέδρι, που είναι 90 rating έχει πάει ο Πέδρι, Γιορέντε και Μερίνο. Είναι καλύτερη η αλήθεια με τσάτ. Λοιπόν, και φέτος τι αλλαγές θα κάνουμε στην ομάδα. Βλέπουμε Σέσνη ανέβει και rating. Δεν έχουμε δεύτερο goalkeeper. Μόνο Σέσνη είναι. Ο Ζακάρια μπορεί να παίξει. Βάλω τον Ζακάρια εδώ, τσάτ. Καλύτερο είναι από Ακάντζη ο Ζακάρια. Γκαγιά αριστερά.
Λοκατέλη εδώ, Ραμπιό, θα τον αφήσω, δεν θα βάλω Μακίν. Γκάβε εδώ, Ντιμπάλα, ο οποίος έχει πάει 30 χρονών κι αυτός. Κουλουσεύσκι και Βλάχοβιτς που έχει πάει 90 overall chat. Νομίζω θα πάω για ένα CM εδώ στο Ραμπιό. Ωραία, και θα πάω πάλι για ένα δεξί back. Ο Μουκιέλ, αφού βλέπετε ότι δεν ανέβηκε καν rating. Εδώ, το μηγιά σου. Πολύ καλύτερος από Μουκιέλ, chat. Και ο Μουκιέλ θα φάει πάγκο. Αφού είναι μπεμπέγκας ο Μουκιέλ, chat. 54.400 από Dortmund πλέον. Ρενάτο Σάντζες είναι φτηνό σχετικά. Εγώ νόμιζα πιο ακριβώς θα ήταν. Πάλι από Dortmund, chat. Και πάμε, chat. Δύο παίκτες. Τους πήραμε το CM, τους πήραμε το right back, τους είχαμε πάρει και τον Ακάντζι. Τους έχουμε μπουλιά στην Dortmund. Απλά τους δίνουμε λεφτά για μεταγραφές. Δηλαδή, εντάξει, αν δεν πάμε, chat, του χρόνου έστω ημιτελικό τσουλού. Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Δηλαδή, έχω βαρεθεί να χάνουμε στους ομίλους και στους 16. Και πάμε, chat. Τέταρτη σεζόν με Γκάβι. Θέλω να τον δω φέτος να κάνει πολλά πράγματα. Αν και πέρσι έκανε καλή σεζόν. Για πάμε λίγο μια τελευταία σεζόν με την Juve, chat. Έτσι, chat. Έτσι. Πιεμόντε Κάλσιο και πάλι ξανά στον θρόνο της, chat. Και η Φιωρεντίνα κάτω, εκεί στα Τάρταρα. Φιωρεντίνα, πού είσαι? Άλλος ένας τίτλος για τον Γκάβι, νομίζω ο τρίτος του τίτλος. Κόπα Ιταλία. Φέτος δεν είμαστε καν στο Super Cup. Κόπα Ιταλία θα το πάρουμε γι' αυτό. Double. Δυνατό double. Και πάμε τσά στο τσουλού. Λέτε να κάνουμε κανένα τρέμπλ, να γίνει χαμός τώρα εδώ, να τα σηκώσουμε όλα. Πρώτη στα groups, επιτέλους. Επιτέλους. Αμήν. Αμήν τσά. 18 ποντάκι, εντάξει. Αν δεν βγαίναμε και σε αυτόν τον όμιλο πρώτη, τι να πω, ρε φίλε. Είχαμε πανεύκολο όμιλο. Wolfsburg, Φεντέρ και Σακτάρ. Round of 16. Ρε μαλάκα. Τι θα γίνει? Δεν μπορούμε να περάσουμε από τους 16, ρε φίλε. Έχουμε παίξει 4 σεζόν τσάτ και δεν μπορούμε να πάμε στο τσουλού πέρα από τους 16. Πάλι η Λιψία νομίζω μας έχει νικήσει και στο Europa. Και αυτή τη φορά η πρωταθλήτρια του Champions League θα είναι η Real Madrid και πήγε τελικό με την Λιψία, λέει. Λοιπόν, και ο Γκάβι θα φτάσει φέτος το 88 overall chat. Ανέβηκε συν 3 και πλέον έχει αρχίσει να γίνεται υπερπεκτάρα. Νομίζω πως ο Γκάβι σιγά σιγά αρχίζει και αποκτάει μια εμπειρία. Βλέπετε ότι η ομάδα έχει γίνει τούμπανη γενικά και ο Λοκατέλ έχει τόσο potential, chat. Δεν ήξερα ότι ο Λοκατέλ είναι τόσο καλό και φτάνει και τόσο πολύ overall. Αλλά ο Γκάβι ήρθε ο καιρός να φύγει από αυτή την ομάδα. Είναι ήδη 3 χρόνια. Έχει κάνει πολλά πράγματα με αυτή. Έχει πάρει κάποιους τίτλους. Και πάμε να δούμε τώρα και στη squad τι stats είχε ο Γκάβι με την ομάδα. Λοιπόν, Γκάβι, τσατάρα, θα παίξει 49 ματσάκια. Θα βάλει 15 γκολ και θα βγάλει 7 ασιστούλες. Και θα κάνει 7 overall. 0,10 λιγότερο από πέρσι. Η δεύτερη του καλύτερη σεζόν. Η Juventus τον έχει αναδείξει σαν παίκτη αυτόν τον άνθρωπο. Καμία μπάρτσα. Στη Juventus έχει κάνει την καλή καριέρα του. Αλλά ήρθε ο καιρός να φύγει, chat. Να δούμε και πού αλλού μπορεί να παίξει αυτός ο παίκτης. Τον δοκιμάσαμε στη Juventus. Καιρός να δούμε αν μπορεί να κάνει και με άλλες ομάδες τίποτα. Θα φτάσει τα 49 γκολάκια, τις 20 assist, τα 4 τρόπαια και τις 0 χρυσές μπάλες. Πάμε για 5η σεζόν. Γκάβι transfer offer. Manchester City. Ου. Πάρα πολύ καλό, chat. Θα το δούμε και Premier League. Και θα πατήσουμε accept, chat. Πάμε να το δούμε και στην Premier League πώς μπορεί να τα πάει ο Γκάβι. Δεν τον έχουμε δει ακόμα στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και αν πάει καλά στη City, ίσως τον κρατήσουμε και άλλες σεζόν. Γκάβι sold, ναι, chat. Έφυγε. Έφυγε ο Γκάβι στη Manchester City. Στη θέση του θα μπει ο Μακίν. Τι να κάνουμε, Juventus. Εντάξει. Έπρεπε κάτι στιγμή να φύγουμε. Ο Ντιμπάλα φέτος έπαιζε, by the way. 89 overall βλέπω έφτασε. Έλα. Έλα, θέση βασικού τώρα. Μπερνάτο Σίλβα. Τα πάμε. Και Γιορέντε έχει. Γιορέντε, εσύ μου πήρες τη θέση βασικού στην Εθνική Ισπανίας. Καιρός να σου πάρω τη θέση βασικού στη Manchester City και μετά και στην Εθνική Ισπανίας. Λοιπόν, για να δούμε. Έντερσον κάτω από τα δοκάρια. Δεξί μπακ. Α, έχει πάλι καλά τον Πόρο. Γιατί αν παίζαμε με τον Ίγκαν Ρίλεϊ, δεν θα ήμασταν καλά. Ρούμπεν Δίας με Άκε. Κουντέ επίσης. Πολύ καλό Κουντέ. Κανσέλο στο αριστερό μπακ. Ρόντρι στο CDM, όλη η Εθνική Ισπανία βλέπουμε στο κέντρο. Εννοείται θα κρατήσουμε. De Bruyne στο CM θα τον κρατήσουμε επίσης. Έχει πάει 34 χρονών ο De Bruyne και είναι ακόμα 89 overall. Άνετα βγάζει και άλλη σεζόν. Δεξιά Χεσούς. Ο Sterling μπορεί να παίξει δεξιά. Μπορεί. Θα βάλω Sterling, καλύτερο δεξιά. Ο οποίος και αυτός πέφτει. Λέω και αυτός πέφτει. Φόντεν εδώ πέρα. Έχουμε και Ρίτσα. Αριστερά έχουμε Γκρίλι. Όπου μπορεί να μπει ο Ρίτσα εδώ. 19 το Playmaker. 37 το Box to Box. 30 το ball winning και 31 το central midfielder. Άρα και φέτος θα το αφήσουμε το ίδιο. Ball winning midfielder. Βλέπουμε ότι τα stats του αρχίζουν και γίνονται insane σιγά σιγά. Και ακόμα είναι χαμηλά το defending του και το shooting. Αλλά θα ανέβουν, πού θα πάμε. Και πάμε, chat, 5η σεζόν όπου έχουμε και Mundial. Έχουμε και λέμε. Πρώτη σεζόν, chat, του Γκάβι στην Premier League με τη φανέλα της Manchester City. Δεύτερος. Τρίτη Βερτονάρα τσατάρα όμως. Πρωτάθλημα δεν θα το σηκώσει η City και θα το πάρει πολύ easy κιόλας η Liverpool. FA Cup και αυτό η Liverpool. Αμπάρε Liverpool. Χαλάρωσε λίγο. Carabao Cup. Η Arsenal το Carabao Cup τελικό με την Everton. Champions League. Πρώτη στα groups. Πολύ easy.
Με 6 στα 6 κιόλα στα group chat. Για πάμε στο τσουλού. Γι' αυτό δεν πήγαμε καλά στο πρωτάθλημα chat. Συγκεντρωθήκαμε στο τσουλού. Round of 16. Επιτέλους, νικάμε την παλιά μας ομάδα chat. Ο Γκάβι θα παίξει αντιμέτωπος με την παλιά ομάδα τη Juventus και θα την αποκλείσει άλλη μια φορά που η Juventus αποκλείσεται στους 16. Και η Manchester City είναι η πρώτη ομάδα του Γκάβι η οποία θα καταφέρει να περάσει πέρα από τους 16 και θα πάει quarter finals chat. Απίστευτο το τι είχαμε με Juventus chat. Quarter finals 3-4 τη Liverpool chat. Νάτι, θα πάρει την εκδίκησή της η Manchester City και θα περάσει τα ημιτελικά με Marseille, Real Madrid και Manchester United. Πάμε να δούμε, έχουμε τρομερά ημιτελικά. Marseille πολύ ακραίο που έχει φτάσει ως εδώ. Και θα νικήσουμε 0-5 τη Marseille, να το. Και είμαστε τελικό με Real Madrid chat. Για πάμε να δούμε. Και όχι! Όχι chat. 3-2 η Real Madrid θα ξανανικήσει για ακόμα μια φορά τη Manchester City. Θα την πελατιάσει. Η City θα μείνει άτιτλη chat. Για να δούμε πόσο rating πήγε ο Γκάβι. Development plan βλέπουμε ότι είναι completed. Και ο Γκάβι θα πάει 91 overall chat. Ο νέος Kevin De Bruyne έγινε ο Γκάβι chat. Πήγε 89-91 συν 3 από πέρυσι. Από εδώ και πέρα λογικά θα αρχίσει να ανεβαίνει πιο αργά. Και έχει και μουντιάλ. Έλα chat, αν φέτος δεν τον πάρει εθνική Ισπανίας με 91 overall, τι να πω ρε φίλε. Ο Γκάβι φέτος chat σε 52 ματσάκια θα βάλει 21 γκολάκια και θα βγάλει τις 10 assist. Ζήτησα 10 assist plus από τον Γκάβι και μου τις έδωσε. Πολύ καλός ο Γκάβι. Μπορεί να μην πήραμε τίτλους, αλλά βλέπουμε έναν Γκάβι φορμαρισμένο στο full chat. Έκτη σεζόν, να δούμε λίγο τι θα κάνει η Ισπανία στο φετινό Μουντιάλ. Πήρε το προηγούμενο γύρο χωρίς τον Γκάβι. Τώρα με τον Γκάβι πρέπει να πάρει και το Μουντιάλ back to back, όπως έχει κάνει και στην πραγματικότητα. Στην πέμπτη σεζόν θα φτάσει τα 70 γκολάκια, τις 30 assist και θα παραμείνει στα 4 τρόπαια. Από εδώ και πέρα θα αρχίσω να κοιτάω και χρυσή μπάλα chat. Η εθνική Ισπανία θα πάρει τον Γκάβι. Ο Στέρλινγκ βλέπουμε θα μείνει εκτός εθνικής Αγγλίας. Έχουμε group stage όπου η Ισπανία θα είναι σε όμιλο με Ιρλανδία, Αυστρία και Αμερική. Α, τελείωσαν και όλες οι όμιλοι, έγιναν. Ωραία, βγήκε δεύτερη η Ισπανία με 6 ποντάκια. Η Ιρλανδία βγήκε πρώτη με 3 στα 3. Τι κάνει η Ιρλανδία, ρε, ποιον έχει? Τον Κιν έχει. Ο Γκάβι φέτος θέλει πολλές εβδομαδούλες όπως βλέπετε. Έχει φτάσει στις 88 εβδομάδες και θέλει πάλι playmaker. Θέλει πάσα του να τερματιστεί. Και θα κρατηθεί άλλη μια σεζόν στη City Chat. Εντάξει, δεν γίνεται να μην κάτσουμε City Chat. Δεν πήραμε ούτε ένα τίτλο μαζί της. Round of 16 η Ισπανία θα χάσει. Βέβαια, μόλις πάει ο Γκάβι στην Ισπανία θα καταστραφεί, ρε φίλε. 2-0 από την Αγγλία. Εντάξει, θα μου πει η Αγγλία είχε πάρει και το προηγούμενο Μουντιάλ. Αλλά και εμείς πήραμε το προηγούμενο Euro. Η Ελλάδα πήγε ημιτελικό. Νίκησε την Ιρλανδία στα πέναλτι. Στα γκρουπ με ποιον ήταν? Τα γκρουπ πέρασε από Πολωνία και Καναδά, λέει. Νίκησε και την Ουκρανία στα πέναλτι. Έτυχε με καλή κλήρωση. Μετά μόλις έτυχε με τη Γαλλία, πάλι πέναλτι πήγε όμως τσαπ. Και θα χάσει την τρίτη θέση από την Ολλανδία. Και θα το σηκώσει η Γαλλία το Μουντιάλ τελικό με τη Γερμανία 0-1. Γκάβι, 4 ματσάκια, μία ασίστα έβαλε. Και πάμε τσαπ για πέμπτη σεζόν. Πάμε να υπογράψουμε καταρχήν κανένα παίκτη. Γιατί θέλουμε μεταγραφούλες στην ομάδα. Να πάμε μήπως για ένα δεξί back. Για ένα δεξί extreme στο Sterling. Ναι, αυτό θα πάμε τσαπ. Και νομίζω η ομάδα, αν πάρουμε και αυτούς τους δύο. Εντάξει, αν δεν πάρει του χρόνου τίτλο, έχουμε και 545 εκατομμύρια. Θα είναι τρολιά, ρε φίλε. Θα... Το μηγιά σου πάλι! Από τη Juve μας ήρθε ξανά! Μπαίνεις για ακόμα μια φορά με το μηγιά σου. Εντάξει, θα μου πεις είναι βασικά ίδιο rating με τον Πόρο, ρε φίλε. Right midfielder έχουμε Chiesa. Federico Chiesa. Δεν τον προλάβαμε στη Juventus. Αλλά τώρα θα τον πάρουμε σαν συμπαίκτη στη City. Έξι του μηνός. Έχουμε και το Super Cup, το Community Shield με τη Liverpool. Θα δείτε τώρα αν θα το πάρουμε. Για να δούμε. Ναι! Κι άλλος τίτλος για τον Γκάβι. Όπου θα νικήσουμε τη Liverpool στο Community Shield. Δεν θα πάρω κανένα άμα είναι έτσι. Ναι, δεν μας έρχεται άλλο. Ωραία, λοιπόν. Chat, πάμε να τελειώσουμε την 6η σεζόν. Βασικά, πάμε να δούμε πρώτα χρυσή μπάλα και μετά να τελειώσουμε τη σεζόν. Ο μεγάλος νικητής της χρυσής μπάλας είναι ο Mbappé. Ο Real Madrid της βλέπω. Vinicius Junior, chat. Είναι ο νικητής της χρυσής μπάλας. Άρα, rip. Πάμε να τελειώσουμε την 6η μας σεζόν με τον Γκάβι. Πρωτάθλημα. Manchester City chat. Πρώτος τίτλος στην Premier League για τον Γκάβι. Για να δούμε όμως, μπορεί να κάνουμε κανένα treble, μπορεί να κάνουμε κανένα double. Το FA Community Shield το είχαμε πάρει ήδη. 2-1 είχαμε νικήσει στη Liverpool. FA Cup, θα το πάρουμε και το FA Cup. Τελικό με την ομάδα του Μαρινάκη, του Βαγγελάρα. Βία στη Nottingham. Carabao Cup, θα το σηκώσει Arsenal το Carabao, δεν θα το πάρουμε εμείς. Και πάμε να δούμε Champions League. Πέρυσι τα πήγαμε αρκετά καλά, φτάσαμε στον τελικό. Πρώτη στα groups. Θα νικήσουμε την Hoffenheim 3-1. Quarter finals. 5-1 την Ατλέτικο Μαδρίτη. Θα την μουδιάσουμε. Και πάμε ημιτελικά. Όπου επιτέλους θα νικήσουμε την Dortmund, ρε φίλε.
Επιτέλους η Dortmund θα χάσει από εμάς. Μας είχε πελατιάσει γενικά σε όποια ομάδα πηγαίναμε. Και είμαστε για ακόμα μια φορά τελικό Champions League chat απέναντι στην ομάδα όπου ξεκίνησε ο Γκάβι. Δεν ήταν ευχαριστημένος με την ομάδα και έφυγε. Και ναι! Είμαστε οι πρωταθλητές Αγγλίας chat. 5-4, η Manchester City θα νικήσει την Μπαρτσελόνα στα πέναλτι και ο Γκάβι θα πάρει το πρώτο του Champions League. Και πάμε squad να δούμε πόσο rating έφτασε ο Γκάβι, chat. Γκάβι έμεινε στο 91 rating, λέει. Δεν ανέβηκε καθόλου από πέρσι. Σε 51 match θα βγάλει μόνο 4 assist και 7 goal. Όχι η καλύτερη του σεζόν, η αλήθεια είναι. Μετριότατη, βλέπουμε ότι έπαιζε ο Γιορέντα αρκετά. Λοιπόν, θα φτάσουμε, chat, ο Γκάβι τα 74 γκολάκια, τις 38 assist, τα 8 τρόπαια. Έχει πάρα πολλά τρόπαια. 0 χρυσές μπάλες, chat. Και πάμε για 7η σεζόν, όπου θέλω να τον δώσω μια ακόμα ομαδούλα τον Γκάβι. Η Ίντερ πάλι Serie A για 155-200. Εντάξει, δεν θα πάμε Ίντερ, chat. Ήμασταν στη Juventus, δεν ξαναγυρνάω στη Serie A. Κάναμε τρομερή σεζόν με τη Serie A, με τη Juventus. Δεν πρόκειται να πάω σε εχθρό αυτής της ομάδας. Γκάβι πάλι transfer offer. Από ποιον? Από Bayern! Από Bayern, chat, για 11,5 εντωμεταξύ. Αλλά είναι swap deal με Φάμπιο Καρβάλιο. Άλλη μια ομάδα που πιστεύω ταιριάζει ο Γκάβι. No joke, ρε φίλε, μας το ζητάνε. Μπες ομάδες που ταιριάζει. Πάμε, Bundesliga. Πατάω accept. Bayern πάντα, chat, μετά από τις 3 πρώτες σεζόν, επειδή είναι μεγάλη παίκτες, της αρχίζει και πέφτει. Τέρμα έχουμε τον Μαμαρντασβίλη. Πού παίζει αυτός? Κάτι μου λέει αυτό το name. Μαμαρντασβίλη. Ο Σίλβα είναι καλύτερος, βέβαια, άρα θα μπει ο Σίλβα. Δεξί μπακ έχουμε τον Γκούντμουνσον. Μπορεί να παίξει και ο Μπακού εντωμεταξύ δεξί μπακ. Ή Παβάρτ. Θα βάλω Παβάρτ. Το Μόρις θα συμπεί μαζί με τον Ιμπάνιε. Θα έχει και τον Μαρτίνες. Βλέπω ότι δεν είναι τόσο ακραία ομάδα. Αριστερό μπακ έχει ακόμα τον Ντέιβις. Αριστερό εξτρέμ έχει τον Σανέ. Κίμιχ ακόμα έχει στο CDM μαζί με τον Τολισό. Όπου. Ναι. Ο Γκάβι εδώ δεν μπορεί να παίξει. Θα μπει ο Λάιμερ. Δεξιά έχει τον Κόλο Μουανί. Κόλο Μουανί! Θα μπει ο Μπακού εδώ πέρα. Και Γκρισμάν έχει το μεταξύ. Παίζει ακόμα ο Γκρισμάν. 36 χρονών λέει. Μουσιάλα στο δεκάρι. Και Στράγκερ Μάλεν. Θα βάλω στη θέση του Μπακού τον Γκάβι. Φέτος ο Γκάβι, να ξέρετε, θα παίξει right winger. Θα τον δοκιμάσουμε right winger. Να δούμε πώς θα πάει, chat. Έχουμε λίγες εβδομάδες στο ball winning midfielder. Το οποίο δεν το χρειαζόμαστε για αυτή τη θέση που θα παίξουμε φέτος, η αλήθεια είναι. Τουλάχιστον έχουμε καλό passing για winger. Ελπίζω να παίζει, ρε φίλε. Αν δεν παίζει ο Γκάβι φέτος, θα είναι λίγο ξενέρωτο, η αλήθεια είναι, chat. Oh no! Τσάτ, εύκολα θα είναι στην Bayern, εύκολα θα τα πάρεις όλα, πολύ εύκολα θα είναι. Με το ζόρι μπήκαμε τσουλού. Για να δούμε και τα άλλα τι έγινε, ένα κύπελο Γερμανίας τουλάχιστον μπορούμε να το πάρουμε. Όχι, η Λειψία θα το πάρει. Εμείς χάσαμε στον ημιτελικό από τη Leverkusen 3-1. Και πάμε Champions League, όπου... Πάλι από τα groups αρχίσαμε να χάνουμε, τσάτ. Και το πήρε City κιόλας, τσάτ. Πήγαμε greedy και το αξίζαμε. Europa League. 6-2 νικάμε την SK Sturm. SK Sturm! Η Sturm Graz είναι αυτή, είναι αυτή. Νικάμε με το ζόρι τη Levante, μαλάκα. Ούτε τη Levante, ρε. Και έχει και μπάρτσα πάλι. Quarter finals. 1-4 την Alkmaar. Πάμε. Ημιτελικό chat με Barcelona, Atletico και Inter. Δύσκολες ομάδες στον ημιτελικό. Άνετα θα μπορούσε να είναι ημιτελικός Champions League αυτό chat. Κάνουμε από μπάρτσα. 5-3. Εντάξει. Την τιμωρήσαμε πριν με τη City. Τώρα ήρθε ο καιρός να μας τιμωρήσει η Μπάρτσα. Και τελικό θα έχουμε Ίντερ vs Barcelona. Και η Μπάρτσα θα είναι η πρωταθλήτρια του Europa League, νικώντας 0-3 την Ίντερ. Έχουμε το Euro όμως, chat. Μπορεί να δικαιωθούμε στο Euro. Έχουμε Πολωνία, Ισπανία, Τσεχία, Ρουμανία, chat. Εύκολο group νομίζω. Μόνο η Τσεχία είναι ψηλόζόρικη. Πάμε να δούμε όμως τώρα πόσο rating έχει φτάσει ο Γκάβι. Πρέπει να έχει ένα 92. Ο chat μείον 3 τον βλέπω. Ούτω σαν έπαιζε το μεταξύ, ούτω Σίλβα. Πήρε. Ω, έπαιζε, chat. Έπαιζε. Πράσινο είναι. Έχει μείον 3 επειδή είναι σε λάθος θέση απλά. Όχι απλά έπαιξε ο Γκάβι. Τους μούδιασε. Η καλύτερη του σεζόν, chat. 26 γκολάκια, 10 assist. 7,30. Ναι, ο Γκάβι θα φτάσει στα 100 γκολάκια, τις 48 assist, τα 8 τρόπαια. Αλλά χρυσές μπάλες θα μείνουμε 0. Και δεν νομίζω να πάρουμε πάλι χρυσή μπάλα γιατί. Μείναμε άτιτλοι. Εγώ λέω να τον κρατήσουμε, chat. Λόγω της φοβερής σεζόν που έκανε φέτος, σαν right wing, θα μείνει και άλλη σεζόν και θα κάνουμε και δύο μεταγραφάρες και του χρόνου θα τα σηκώσουμε όλα, chat. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει στο Euro, chat. Μετά κάνουμε τις μεταγραφές. Δεύτερη στα group stage. Quarter finals. Νικάμε Γερμανία 1-2, chat. Εθνική Ελλάδος περνάει από την Νορβηγία 0-3. Η Πολωνία περνάει από την Αγγλία 1-0. Και η Ουκρανία περνάει 2-3 από τη Γαλλία, chat. Είναι πολύ εύκολο Euro. Αν δεν το σηκώσουμε,
Θα είναι ξεφτύλα. Η Εθνική Ελλάδος, δείτε σε τι group ήταν. Σε group of death έτσι η Εθνική Ελλάδος και βγήκε δεύτερη, chat. Έχασε η Εθνική Ελλάδος, chat, από την Πολωνία 2-1. Αλλά η Ισπανία μας είναι στο τελικό. 3-0 θα νικήσει στην Ουκρανία απέναντι στην Πολωνία. Επαναληπτικός των groups. Πάμε να πάρουμε ένα γύρο με τον Γκάβι, ρε φιλέλα. Έχουμε καιρό να πάρουμε ευρωπαϊκό τίτλο και θα το κάνουμε, ρε φίλε. Έτσι. Εκδίκηση 2-0 θα νικήσουμε την Πολωνία στο τελικό και η Ισπανία είναι για ακόμα μια φορά η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γκάβι θα παίξει 6 ματσάκια και θα βγάλει μια assist πάλι μόνο. Λοιπόν, τώρα τσάτ, τι θέλει squad μας όμως. Δεξί back. Μήπως θα βάλουμε τον Μπακού, chat. Ωραία, θα πάρουμε CDM και δεξί back, chat. Chat, αν πάρουμε πάλι τίτλο, ίσως κάτσω άλλη μια σεζόν. Αλλά αν δεν πάρουμε, θα φύγουμε 100%. Chat, ο Rice είναι η καλύτερη επιλογή. Γιατί λοιπόν του αυτός ο άνθρωπος. Είναι career όμως, chat. Ο Rice έχει φάει ban μόνο από το Ultimate Team. Μετά, δικό σας. Right back. Ζωάο Μάριο και Μαλογκούστο. Μαλογκούστο βασικά, γκούστο. Δεν τους ξέρω τους φίλους μου εδώ, αυτός Λιόν παίζει ο Μαλογκούστο μάλλον. Αλλά φαίνεται ποτενσιαλάτος από Βαλένθια. Και θα τον υπογράψουμε και αυτόν για 51.700. Λοιπόν, τι θέλει φέτος. 38, 42, 121, 26, 40. Ωραία, πάλι ball winning midfielder θέλει. Θέλει να ανεβάσει τα defending stats του Rice, ο Γκάβι από ό,τι φαίνεται. Θέλει να παίζει και προς τα πίσω, back από ό,τι φαίνεται. Τελείωσε και η 8η σεζόν. Για να δούμε λίγο Bundesliga. Φέτος η Bayern δεν χάνει τίτλο, μένει πρωταθλήτρια Γερμανίας με 70 ποντάκια, 10ος τίτλος για τον Γκάβι. Κύπελο Γερμανίας, όπου θα του πάρει η Union Berlin. Εμείς που χάσαμε εδώ, ούτε ημιτελικό, quarter finals 5-4 της Stuttgart στα penalty league. UEFA Champions League, πρώτη στα groups, δεύτερη Young Boys εν τω μεταξύ. Πολύ περίεργο αυτό. Round of 16, θα νικήσουμε τη Midland 5-3, quarter finals. Θα νικήσουμε τη Liverpool 1-3. Εδώ με δύο μεταγραφές ήδη έχουμε πάει ημιτελικά τσουλού. Είμαστε με Arsenal, Real Madrid και Paris. Και θα χάσουμε από τη Real Madrid 3-1 συνολικό σκορ στον ημιτελικό. Και έχουμε Paris vs Real. Και η Real για ακόμα μια φορά θα πάρει το Champions League. Και νομίζω είναι το 15ο που παίρνει εδώ πέρα, γιατί έχει πάρει ένα ακόμα. Για να δούμε λίγο το rating του Γκάβι φέτος. Θα πάει στο 93 overall ο Γκάβι. 46 ματσάκια, 18 γκολάκια, 9 assist. Άλλη μια insane σεζόν, 2 σεζόν στην Bayern ο Γκάβι και έκανε φοβερέ σεζόν, 7,30 όπως πέρσι πάλι. Αλλά δεν νομίζω να κάτσουμε Bayern πάλι, chat. Αφού πήραμε και το πρωτάθλημα δεν έχει πολύ ουσία. Λοιπόν, ο Γκάβι θα φτάσει στα 118 γκολάκια, τις 58 assist, τα 10 τρόπαια, αλλά χρυσές μπάλες θα παραμείνει στις 0. Και έχουμε άλλες 2 σεζόν, τσατάρα, όπου λέω να το στείλω από εκεί όπου ξεκίνησε το ποδόσφαιρο, σαν μωρό παιδί και πιτσιρικά στο τέρμα. Και αυτή η ομάδα είναι η Real Betis, chat. Καλή η Bayern, έπαιξε πολύ καλά, αλλά είναι ο καιρός να φύγει, εντάξει. Δεν νομίζω να λέει να κάτσουμε άλλο Bayern. Ω, είναι η Europa League, chat, η Betis. Δεν είναι τόσο κακά. Release clause 500 εκατομμύρια, λέει. Για να δούμε λίγο την ομάδα της Betis. Μάρτιν κάτω από τα δοκάρια. Δεξί μπακ έχει τον Μπονάχ, έχει και τον Van Ewitz. Κάμπος μετά στα συμπιωτά, πολύ καλός. Θα αφήσω τον Κάμπος, ο οποίος είναι ριτζενάκι. Αριστερό μπακ τον Αλβάρες, που είναι ριτζενάκι 86. Κούνιες με Ακουόκου στα CDM. Θα μπει ο Γκάβι εδώ πέρα. Σίλας δεξιά. Αριστερά τον Ζεγκρόβα, όπου μπορεί να μπει ο Ρόντρι. Εμπουκού στο δεκάρι. Και striker Καλιμουέντο. Φέτος είναι CDM εδώ, Γκάβι. Λοιπόν, θα τον βάλω σαν CM εδώ. Φέτος παίζει τη θέση του, chat. Ω, θέλει πάρα πολλές εβδομάδες, chat. Πάντως τις λιγότερες τις θέλει το playmaker, όπου για πάλι, για ακόμη μια φορά ανεβάζει το passing του. Τα skill μου ακόμα δεν έχουν ανέβει, ακόμα 3 είναι. Μόνο το central midfield ανεβάζει τα skills και δεν έχουμε πάει ποτέ σε αυτό. Πάμε, chat, να τελειώσουμε την ένατη μας σεζόν, πρώτη τελευταία σεζόν. Για να δούμε χρυσή μπάλα. Ποιος την πήρε. Λοιπόν, Παρί. Εμπαπέ. Δεν είδαμε πάντως Εμπαπέ χρυσή μπάλα σήμερα. Εντάξει, επειδή σκυπάραμε και πόσο σεζόν. Ένατη και πρώτη τελευταία σεζόν. Για να δούμε τι έκανε ο Γκάβι με την πολύ παλιά ομάδα που ξεκίνησε σαν μωρό παιδί. Έκτη θα βγούμε, θα πάμε στο Conference League με τη Real Betis. Βλέπουμε πέμπτη Real Madrid, ενώ πήρε τσουλού πέρσι. Τέταρτη Ατλέτικο. Διάδα ποιοι είναι, Sociedad Barça. Ο Σασούνα πρωταθλήτρια Ισπανία, chat. Και να που γυρνάμε πίσω στη La Liga και βλέπουμε εκπλήξεις, chat. Super Cup ήμασταν. Ήμασταν και χάσαμε 4-1 από τη Real Madrid. Copa de Ισπάνια, θα το πάρει Βαλένθια. Για τη τηλεία σήμερα, chat. Europa League, πρώτη στα groups.
Άρα περνάμε round of 16 κατευθείαν. Θα αποκλειστούμε από την Breeze, ρε φίλε, σοβαρά τώρα. 3-4. Σαν ρε φίλε, και θα το πάρει Chelsea 0-2 νικώντας την Bilbao. Ο Μογκάβι ανέβηκε. Όχι, δεν ανέβηκε, 93 overall, αλλά τον βλέπουμε πρασινοπό γενικά. Αισθάνομαι ότι θα κάνει καλή σεζόν. Θα κάνει μια πολύ good σεζόν. Όχι σαν αυτές με την Bayern. Παρ' όλα αυτά θα βάλει 20 γκολάκια και 13 ασίστ. Εντάξει, πόσο αν κουβαλείς αυτή την ομάδα. 6,90, 69. 69 τσατάρα. Λοιπόν, ο Γκάβιτσα θα φτάσει τα 138 γκολάκια, τις 71 ασίστ, τα 10 τρόπια και 0 χρυσές μπάλες πάλι. Να δούμε λίγο την Οσασούνα που θέλετε. Αμπελέντο, 86. Εσεκέλ Μπάρκο. Έχουμε Χούγκο Γκουλαμόν. Έχουμε τον Τέιλορ Χάρντουρ Μπέλης. Αυτόν τον έπαιρνα σε κάποια καρίερ παλιά. Γιώβιτς, Λούκα Γιώβιτς έχει ο Σασούν, okay. Χάρι Μαγκουάιρ. Έρικ Μαρτέλ. Μερέτ πάλι εδώ μεταξύ, είχε και η Everton πριν. Εντάξει, δεν έχει κάτι το insane. Ο καλύτερο, όχι, Ζακάρια έχει. Εντάξει, καλούτσι ομάδα, αλλά για πρωτάθλημα δεν είναι. Και πάμε για τελευταία σεζόν, όπου θα έχουμε ένα decent budgetάκι, ώστε να μας βοηθήσει τις μεταγραφές μας. Έχουμε Mundial Chat. Για να δούμε λίγο τον όμιλο του Mundial Chat. Και έχουν γίνει ήδη τα groups. Και η Ισπανία θα περάσει πρώτη με 3-3. Πίεση Καναδά, Ισλανδία και Ουκρανία. Πάμε να βάλουμε ένα development plan και να δούμε τι θα γίνει στο Mundial Chat. 9 εβδομάδες στο Playmaker, 7 το box to box, 6 το ball winning midfielder και 5 το center midfield. Να το. Στην τελευταία του σεζόν θα χρειαστεί ένα center midfield που δεν το έβαλε σε όλα αυτά. Και θα πάει και 5 skill moves έτσι στο τέλος. Στα 25 του χρόνια ο Γκάβι, δείτε εδώ stats που θα έχει. Έλα ρε φίλε, από την Αυστρία ρε μαλάκα. Πώς γίνεται να παίρνουμε Euro και να αποκλειζόμαστε στους 16 μετά ρε φίλε. Η Τσεχία θα πάρει το Mundial τελικό με την Αυστρία. Nice! 2-1 η Τσεχία, δεν ξέρω τι παίκτες είχε η Τσεχία να πω την αλήθεια. Πάμε τώρα για τελευταία σεζόν chat. Πόσο budget έχουμε, 168 εκατομμύρια, πολύ καλό. Έλα, CDM goalkeeper θα πάω chat. Κάιο Ντε Ολιβέιρα, 18 χρονών, 83 overall, καλύτερος από Γκάβι, μήπως. Μήπως καλύτερος από Γκάβι, κι άλλος εδώ, Γκουλαμόν, που πήρε και πρωτάθλημα πέρσι. Παρέ επίσης. Α, είναι και free agent, τζάμπα το μέρουμε chat. Θα μας έρθει ένα Κέπα τσάτ. Everton πλέον ο Κέπα. Πάμε για Κέπα. Μήπως τσάτ, επειδή πήραμε free ένα παίκτη, να το πάμε λίγο πιο tryhard και να πάρουμε και ένα CB. Ωραία, άντε να βάλουμε και ένα CB τσάτ. Πάμε για Άντι Πελμάρ τσάτ από Μαγιόρκα. Ωραία, η ομάδα ψιλοέστρωσε τσάτ. Πέμπτη θα βγει Real Betis τσάτ. Ανέβηκε σε μια θέση από πέρσι, ισοβαθμίω με τη Σεβίλη. Θα μπει Europa League αυτή τη φορά και όχι Conference. Η Real Madrid θα σηκώσει το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Πάμε κύπελο Ισπανίας, όπου θα τον πάρει η Μπαρτσελόνα αυτό. Και πάμε τώρα στο Τσουλού, απλά θα δούμε ποιος το πήρε. Η Dortmund το πήρε το Τσουλού. Και πάμε Conference League, όπου ήμασταν μέσα. Δεύτερη θα βγούμε στα groups, μαλάκα. Είναι δυνατό. Με Bohemian, Steaua, νομίζω είναι αυτή. Και με την Argus και βγήκαμε δεύτερη. Θα περάσουμε 2-6 από τη Λέγια Βαρσοβίας. Πάμε round of 16. Θα χάσουμε από τη Ρώμα στα penalty 5-4, λέει. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε στα πέναλτι. Το πίστεψα λίγο το Conference League, αλλά δεν το καταφέραμε. Και η Leeds θα είναι η πρωταθλήτρια του Conference League με 4-3 νικώντας τη Ρώμα στα πέναλτι. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι έχει κάνει και ο Γκάβι σε αυτό το rewind και πώς θα τελειώσει η καριέρα του. Εντάξει, δεν θα τελειώσει η καριέρα του. Δεν θα κάνει retire. Θα συνεχίσει αυτός κανονικά, αλλά εμείς δεν θα τον ξαναδούμε. Ο Γκάβι θα ανέβει ένα rating και θα πάει στο 94. 5-5 βλέπουμε, 84 pace, 74 shooting, 92 passing, 90 dribbling, 73 defending και 86 physical. Εντάξει, για 94 overall δεν ξέρω αν είναι με αυτά τα stats. Μόνο 2 stats έχει πάνω από 90, το dribbling και το passing. Πάμε να δούμε λίγο και τι stats είχε ο Γκάβι. Καλή τους και ομάδα κάναμε πάντως με την 5 stats. Να ξέρεις το τα τώρα που έχει πέσει τόσο rating. 6,5 average overall φέτος. Χειρότερη σεζόν από πέρσι και θα έλεγα νομίζω και χειρότερη γενικά που έχει κάνει μετά από την πρώτη σεζόν με την Μπάρτσα. Και θα βάλει 5 γκολάκια, 14 assist και φέτος θα πάρει 0 τίτλους. Άρα ο Γκάβι θα φτάσει τσάτ από τα 138 γκολ που είχε πριν. Τα 143 assist από τις 71 θα πάει στις 85 και θα μείνει στα 10 τρόπια. Χρυσή μπάλα δεν κατάφερε να πάρει ο Γκάβι. Βέβαια είναι 26 χρονών ακόμα. Θα το έκανα 15 σεζόν αυτό το save το σημερινό. Αλλά είπαμε να κάνουμε 10 σε αυτό το save. Μπορεί να δούμε σύντομα βιντεάκι με 15. Οπότε, αυτό ήταν για σήμερα το βίντεο. Να σας πω κιόλας ότι πριν λίγες μέρες κάναμε στο Τρόβο ένα στριμάκι, όπου χτυπήσαμε σχεδόν τις 91 ώρες, γιατί είχαμε Σάμπαθον και σκάσετε πολλά σαμπάκια, πολλά σπελάκια, πολλά elixir, πολλά τα πάντα. Και να πω ένα big respect, γιατί νομίζω πως σπάσαμε το ρεκόρ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο μεγαλύτερο stream. Νομίζω πως έχουμε τον τίτλο αυτόν. Λίγο ήθελε για ρεκόρ Guinness. Μπορεί να γίνει ένα Σάμπαθον ακόμα
τον Ιούλιο που έχουμε και τα γενέθλιά μας. Οπότε να είστε έτοιμοι να δείτε στο τρόπο το στριμάκι. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Σπάστε το κουμπί του like, subscribe στο κανάλι. Να φτάσουμε τους 50.000 subscribers. Είμαστε full close, έχουμε στόχο τους 60.000 μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Και εννοείται καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο. Τώρα τα social media όπως είναι το Instagram, το Trovo, το TikTok και το Facebook θα τα βρείτε όλα κάτω στην περιγραφή. Ανέβασα και ένα μικρό βιντεάκι για το ρεκόρ στο TikTok, οπότε κάντε με follow εκεί. See ya guys!